ρωτάτε τι είναι η αξονική στεφανιογραφία. Είναι μία εξειδικευμένη εξέταση που μπορούμε να δούμε τις στεφανιές αρτηρίες, τις στενώσεις που πιθανόν να υπάρχουν, είναι οι αρτηρίες που στέλνουν αίμα στην καρδιά. Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται η αξονική στεφανιογραφία? Σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι σε ασθενείς που έχουν στιθαχικούς πόνους, δηλαδή την κοινή στιθάχη, και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν την αξονική στεφανιογραφία. Στη δεύτερη περίπτωση, ο γιατρός σας, ο καρδιολόγος, θα στείλει ασθενείς που έχουν προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου, όπως η υπέρταση, ο ζαχαρώδης διαβήτης, ο καπνιστής, οι ασθενείς που έχουν υψηλή χοληστερίνη, αυτοί που έχουν κληρονομικό ιστορικό στεφανίας νόσου, αλλά και ασθενείς οι οποίοι έχουν κάνει bypass και μετά από πολλά χρόνια θέλουν να δούνε τα μοσχέθματα πώς είναι. Ή ασθενείς που έχουν κάνει αγκιοπλαστική και θέλουν να δούνε πώς είναι τα στέλτ. Καπνιστές, παχύσαρκοι, είναι ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται να κάνουν την αξονική στεφανιογραφία. Πριν γίνει η εξέταση, θα πρέπει να έχουμε ρυθμίσει την υπέρτασή μας, να έχουμε ρυθμίσει τους παλμούς της καρδιάς. Ο γιατρός σας θα σας έχει χορηγήσει ένα φάρμακο που λέγεται Β1 αναστολέας, ώστε να μην υπερβαίνουμε τους 50 με 60 παλμούς και να έχουμε την πίεσή μας ρυθμισμένη 13 έως 14. Τότε θεωρείται ότι η εξέτασή μας θα είναι επιτυχημένη και η σκιαγράφηση των αρτηριών θα είναι καταπληκτική. Τώρα, πώς την κάνουμε? Η αξονική στεφανιογραφία είναι μια εξέταση ανώδυνη, τελείως ακίνδυνη. Ο ασθενής όταν την κάνει, μετά από 10 λεπτά που γίνεται, μπορεί να αποχωρήσει και να πάει στην εργασία του. Δεν είναι εξέταση αιματηρή. Με την τοποθέτηση ενός φλεβοκαθετήρα και με τη χορήγηση ενός σκιαγραφικού φαρμάκου δίνεται η δυνατότητα να δούμε τις στενώσεις που έχουμε στις στεφανιές αρτηρίες που στέλνουν αίμα στην καρδιά. Είναι πραγματικά μία εξέταση που σώζει ζωές. Εδώ ξεκινάει από το στέλεχος, είναι και η δεξιά στεφανιαία και η περισπομένη και ο πρόστιος κατιών. Είναι τρεις μεγάλες αρτηρίες οι οποίες τροφοδοτούν με αίμα όλη την καρδιά. Υπάρχουν βέβαια και οι διαγώνιοι κάθε φορά, αλλά το πρόβλημα θα είναι να εντοπίσουμε τις στενώσεις που υπάρχουν στις τρεις μεγάλες αυτές αρτηρίες που ξεκινούν από το στέλεχος.